Ξαμένος νοσοκομειακών γιατρών. Περισσότερες ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών στη χώρα και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος βρισκόμαστε στον αντίποδα αυτής της πολιτικής που μετατρέπει πρακτικά και άμεσα τον κάθε ασθενή σε πελάτη και τον κάθε λειτουργό υγείας σε αυτόν που θα βάζει φακελάκια και νόμιμα τώρα στην τσέπη. Πρέπει να αποδομήσουμε την κυβερνητική προπαγάνδα η οποία προσπαθεί να επιβάλλει αυτή την πορεία των πραγμάτων κατάργησης ό,τι δημόσιο έχει απομείνει στο σύστημα υγείας και στα νοσοκομεία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σήμερα υπάρχουν 2 αίθουσες χειρουργείου πλήρως εξοπλισμένες, οι οποίες δεν λειτουργούν για την έλλειψη, λόγω έλλειψης παραϊατρικού προσωπικού. Αν το μεταφράσουμε πανελλαδικά, είναι πάνω από 300 πανελλαδικά κλειστές θέσεις πρωινού χειρουργείου στα νοσοκομεία. Στο μεγάλο κέντρο την Αθήνα, 73 στις 208. Πανελλαδικά, το 30 έως 40%. Στο νοσοκομείο των Γιαννητσών λειτουργούν οι 2 από τις 5. Και δεν γίνονται πρωινά χειρουργία στο νοσοκομείο της Έδεσας, γιατί δεν υπάρχουν παρά μόνο 2 αναισθησιολόγοι για να εξυπηρετήσουν μόνο τα επίγοντα περιστατικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, τη θέληση της κυβέρνησης, αλλά και όλων εκείνων των προηγούμενων, γιατί η ιστορία για τα απογευματινά ιατρία και τα χειρουργεία κρατάει 32 χρόνια πριν. Και καμιά κυβέρνηση δεν το κατήργησε αυτή την τακτική, για να βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα με κοινή υπουργική απόφαση να επιβάλλει στα νοσοκομεία την λειτουργία του σαν επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση να μην χρηματοδοτούνται πια τα νοσοκομεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά να λειτουργούν σαν αυτόνομες επιχειρήσεις που θα εξασφαλίζουν από τους πελάτες ασθενείς έσοδα και κάθε τμήμα θα λειτουργεί στο πόσο χρήμα μπορεί να φέρει στο νοσοκομείο για να μπορεί να λειτουργήσει με κλειστούς προϋπολογισμούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η λογική και η τακτική της κυβέρνησης που απογειώνει την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είμαστε σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών στον αντίποδα αυτής της κατάστασης. Στα πλαίσια αυτά και επειδή η αντίδραση πρέπει να υπάρξει πρώτα και κύρια από τον κόσμο που είναι ο φορέας των υπηρεσιών υγείας, καλούμε σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της Ηπείρου πανελλαδική σύσκεψη φορέων και σωματείων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο εργατικό κέντρο στα Γιάννα την επόμενη Τετάρτη στις 20 του μήνα στις 6 το απόγευμα, για να συντονίσουμε την πάλη μας να πάψει πάνω απ' όλα η υγεία να είναι εμπόρευμα και οι ασθενείς πελάτες. Η πολιτική αυτή δεν πρέπει να περάσει και είναι συμφέρον του ελληνικού λαού των εργαζόμενων να το κατανοήσουν και να παλέψουν μαζί μας γι' αυτό. Λέω μαζί μας, αλλά δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα και δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο το πρόβλημα. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που πραγματικά πάσχουν. Υγειονομικοί χαμηλόμισθοι, από νοσηλευτές μέχρι γιατρούς, που θα αναγκαστούν να μπουν σε αυτό το θέμα και σε αυτή την με μαύρη καρδιά. Και υπάρχουν οι άλλοι, οι πρόθυμοι, αυτοί που φωτογραφίζονται με τον Υπουργό Υγείας πάνω από τον ασθενή πελάτη που θέλουν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ας πάρει και ο κόσμος την απόφαση να αγωνιστεί για πραγματικά δημόσιο, δωρεάν, καθολικό και πλήρως ανταποκρινόμενο στην εποχή μας σύστημα υγείας.